Ζαχαρίας Μίχας, γεωπολιτικός αναλυτής, υπεύθυνος στο defensepoint.gr, σήμερα φιλοξενόμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Μίχα. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Μίχα, η δολοφονία του Χανίγια ήταν η τελευταία στη σειρά από στελέχη που είναι αντίθετα στο Ισραήλ από κάποιες οργανώσεις. Αυτό ήταν της Χαμάς. Είχαμε δολοφονία του επικεφαλής του στρατιωτικού βραχιούνα της Χεζμπολάχ και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση πολύ τεταμένη στην περιοχή. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα από τη στιγμή που έχουμε και την δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι εντός 48 ώρων θα έχουμε την απάντηση από το Ιράν? Κοιτάξτε να δείτε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, θα έχουμε κάποιο χτύπημα. Θα έχουμε κάποιο χτύπημα, διότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η περίπτωση, η υπόθεση στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν τη δυνατότητα, είναι κλειδωμένες οι δύο πλευρές με τέτοιο τρόπο, που δεν έχουν τη δυνατότητα να μην κάνουν κάτι. Οι Ιρανοί δεν έχουν τη δυνατότητα για λόγους εικόνας και σταθερότητας, αν θέλετε, του ιδίου του καθεστώτος, να μην απαντήσουν στο πλήγμα των Ισραηλινών που δολοφόνησαν τον Χανίγε, στο σκληρό πυρήνα του καθεστώτος, εκεί που διαμένει ο σκληρός πυρήνας του καθεστώτος. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στο ιρανικό καθεστώς. Δείχνει προβλήματα ελέγχου, ενδεχομένως σταθερότητας και ανοίγει διάφορα ζητήματα. Δεν έχει διευκρινιστεί τι έγινε στην απώλεια του προηγούμενου Προέδρου του Ραϊσί. Ο Ραϊσί πέθανε σε ένα δυστύχημα αεροπορικό με ελικόπτερο, αλλά δεν είναι διόλου βέβαιο το τι έχει γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλές υποψίες οι οποίες διατυπώνονται. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δολοφονία, δεν υπάρχουν στοιχεία. Ωστόσο, ανοίγει σιγά σιγά η υπόθεση της διαδοχής του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν. Είναι ο Αλί Χαμενεΐ, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Είναι 85 ετών. Ο Ραϊσί ήταν από τους βασικούς υποψηφίους για να τον αντικαταστήσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, όλο αυτό το ανακάτεμα στην ηγετική πυραμίδα δεν είναι κάτι καλό. Οι Ιρανοί θέλουν να δείξουν ότι ελέγχουν κυρίως εσωτερικά την υπόθεση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το Ιράν είναι μια χώρα η οποία είναι διχασμένη ανάμεσα στους συντηρητικούς Ισλαμιστές και ανθρώπους πιο δυτικόστροφους, ας το πούμε, πιο προοδευτικούς, λιγότερο συντηρητικούς, με αποτέλεσμα ο έλεγχος της χώρας να μην είναι ένα απλό πράγμα. Θα δούμε τι θα συμβεί. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν κάποια πλήγματα. Έχω την εκτίμηση ότι το Ισραήλ αυτή τη φορά δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε αμυντικό ρόλο, διότι θα έχουμε μείνει στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο, με την προηγούμενη εμπλοκή που είχαν με τα UAV αυτοκτονίας και τους πυράβλους, τους βαλιστικούς πυράβλους που χτύπησαν την περασμένη φορά οι Ιρανοί. Έχω την αίσθηση ότι για ζήτημα αποτροπής θα έχουν απειλήσει έμεσα τους Ιρανούς ή θα τους έχουν διαμηνήσει ότι αυτή τη φορά δεν θα μείνουν μόνο εκεί και δεν αποκλείω την εκτόξευση κάποιου πυράβλου ή την εξαπόλυση μιας προληπτικής επίθεσης μέσα στο Ιράν, στην Τεχεράνη. Δεν είναι ανάγκη να είναι στην πυρηνική υποδομή. Μπορεί να είναι σε ένα εμβληματικό στόχο του καθεστώτος. Θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί και πόσο πολύ θα κλιμακωθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι η Χεζμπολάχ έχει ένα προστάσιο με εκατοντάδες πλέον χιλιάδες βαλιστικά βλήματα και διάφορα άλλα πιο χαζές, ας πούμε, ρουκέτες διαφόρων με διάφορα πυρηνική. Μπορούν να πλήξουν το Ισραήλ σε βάθος. Και αυτό που έχουμε πλέον ως μάθημα, έχουν καταλάβει και οι πλέον αδαείς, ότι και η τελειότερη αεράμινα δεν αρκεί για να αναθετήσει το σύνολο των απειλών. Ένα από τα incoming missiles, ένα από τα βλήματα που έρχονται για να πλήξουν κάποιο στόχο μέσα στη χώρα να περάσει από την αντιβαλιστική, από την αντιεροπορική ασπίδα, μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα, να προκαλέσει ευλάβες, να προκαλέσει μεγάλες ζημιές, μπορεί να προκαλέσει θανάτους. Δεν είναι απλή υπόθεση. Θα δούμε πώς είναι δυνατόν αυτό να σταματήσει. Μάλιστα. Επειδή το θίξατε το θέμα του καθεστώτος, όλοι στην δισογραφία τουλάχιστον αυτό που φαίνεται είναι ότι οι Μοσάντ, ας πούμε, οι Ισραηλοί πράκτορες για να μπορέσουν και να διεισδύσουν σε μια τόσο καλά φυλασσόμενη περιοχή που είναι η Βόρεια Τεχεράνη, που είναι, ας πούμε, όλη η καθεστωτική και η ελίτη πλούσιοι, ας πούμε, του Ιράν, σημαίνει ότι σίγουρα βρήκαν και συνεργάτες μέσα από το Ιράν. Αυτό πιστεύετε ότι με όλες αυτές τις ταραχές που βλέπουμε και τις αντιθέσεις και αυτό που είπατε πριν, που τους συντηρητικούς Ισλαμιστές που βγάλαν και πρόεδρο τώρα, αυτό πιστεύετε ότι είναι
μία αρχή της ρήξης στο καθεστώς που μπορεί να φέρει την πτώση? Κοιτάξτε, ζητήματα στο καθεστώς του Ιράν πρέπει να υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό. Η δουλειά των μυστικών υπηρεσιών είναι να χτίζουν, να οικοδομούν δίκτυα πληροφοριών και σαμποτάζ, οτιδήποτε άλλο θέλετε, σε όλες τις συνθήκες. Το ότι η Μοσάδ διέθετε δίκτυο μέσα στο Ιράν είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει ένα κυνήγι μαγισσών στην Τεχεράνη. Οι ίδιοι οι Ιρανοί έχουν ξεκινήσει και κάνουν κάποιες συλλήψεις, θεωρώντας υποψηφίων, ας πούμε, κάποιον που θεωρούνται ότι ενδεχομένως να συνεργάστηκαν με τους Ισραηλινούς. Άρα αυτό είναι ακόμα μια διάσταση της ενέργειας αυτής, ότι ψάχνονται μεταξύ τους να δουν ποιος είναι ο προδότης. Αυτό δημιουργεί περαιτέρω πίεση στο καθεστώς. Ο ένας κοιτάει τον άλλον με καχυποψία. Ποιος συνεργάστηκε, ποιος έδωσε πληροφορίες, μια σειρά από καταστάσεις τέτοιες. Αυτό δημιουργεί, οδηγεί σε απώλεια του ελέγχου και αυτός είναι ο πρώτος στόχος για τους Ιρανούς. Η εσωτερική ασφάλεια, ο έλεγχος της χώρας. Γιατί από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η Ισραηλινή στρατηγική έχει αποκόψει το σύνολο της Παλαιστινιακού, τέλος πάντων, και της διαμάχης με το Ιράν. Και αυτό έχουν ξεκινήσει τα πάντα από την 7η Οκτωβρίου. Έχουν διαγραφεί όλα τα προηγούμενα και αυτό που γίνεται είναι, κάνατε εσείς αυτό? Πώς το κάνατε? Έχετε σύν το χρόνο οικοδομήσει σχέσεις είτε με τους Χούθη, είτε με τη Χαμάς, είτε με τη Χεσμολάχ. Τους χρησιμοποιείτε ως βραχίωνα τη στρατηγική σας. Εγώ θα τσακίσω αυτούς τους βραχίωνες. Και προσπαθεί να το κάνει με τη μέγιστη δυνατή σκληρότητα, να επιβάλλει δηλαδή κόστος στο Ιράν για αυτές του τις επιλογές, σε μια προσπάθεια να αγοράσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο αποτροπής και ηρεμίας. Αυτό θα το βοηθήσει να εξοπλιστεί εξειδικευμένα περαιτέρω, να αναπτύξει την οικονομία του, γιατί αυτά είναι στοιχεία τα οποία κοιτάνε τα σοβαρά κράτη για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε τόσο απαιτητικές συνθήκες όπως αυτές της πολεμικής αναμέτρησης στην οποία κάθε τόσο βρίσκονται. Και δεν μπορεί κανείς ελαφρά την καρδία να ρίχνει μόνο στους Ισραηλινούς το φταίξιμο. Εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο μίσος ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Αυτό το πράγμα δεν θα λείψει εύκολα. Οπότε καλό, εγώ προσωπικά όπως το σκέφτομαι, να σκεφτούμε ότι έστω ότι καταλήγουν οι διαπραγματεύσεις και βρίσκουμε μια φόρμουλα να υπάρξει αυτή η περίφημη λύση των δύο κρατών. Φανταστείτε μια Μέση Ανατολή που έχει το Ισραήλ και δίπλα έχει ένα Παλαιστινιακό κράτος. Ποιος διασφαλίζει ότι αυτό το Παλαιστινιακό κράτος μέσα η κοινωνία του δεν θα συνεχίσει να επιδιώκει την καταστροφή του Ισραήλ, δεν θα προσπαθήσει να εξοπλιστεί με κάθε τρόπο και να χρησιμοποιήσει το γεγονός αυτό καθ' αυτό ότι έχει φτιάξει κράτος για να περάσει σε άλλο επίπεδο τη σύγκρουση με το Ισραήλ. Όταν αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει να αντιμετωπίσει μη κρατικούς δρόντες. Βέβαια στην περίπτωση των Παλαιστινίων δεν μπορείς, με αυτούς θα διαπραγματευτείς έτσι πράγμαση για να δεις τι θα γίνει με το Παλαιστινιακό. Στην περίπτωση της Χεζμπολάχ όμως και των Χούθη και άλλων διαφόρων, οι οποίοι ενεργοποιούνται όποτε τις καπνίσει της Τεχεράνης, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο προβάλλει ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο το Ιράν και απειλεί αξιόπιστα το Ισραήλ ότι μπορεί να το πλήξει και να το πλήξει σκληρά. Αυτό τον αέρα που έχει πάρει το Ιράν το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να κόψει το Ισραήλ. Είναι ένα στρατηγικό παίγνιο στο οποίο μπαίνει μέσα και το μίσος που υπάρχει ανάμεσα στις κοινωνίες, στους ανθρώπους. Υπάρχουν και τα συμφέροντα προφανώς. Και αυτό το πράγμα δεν θα έχει καλή κατάληξη. Στο Ισλάμ υπάρχουν εσωτερικές αντιθέσεις. Δηλαδή το Ιράν είναι σιίτες, υποστηρίζει τη Χαμάς που είναι σουνίτες και ούτω καθεξής. Έχουμε τους Χούθη. Αυτή τη στιγμή όμως, από ό,τι βλέπουμε, έχουν όλοι συνασπιστεί επειδή έχουν κοινό εχθρό το Ισραήλ. Έχουμε και την Τουρκία που μας αφορά άμεσα και τη συμπεριφορά της Τουρκίας με όλο αυτό που είδαμε, ναι, με σύστιες σημείες. Ο γαμπρός και ο γιος του Ερντογάν πήγαν στη διαδήλωση που είχε να κάνει με την δολοφονία του Χανίγια. Αυτό λοιπόν τους βάζει σε ένα στρατόπεδο. Πιστεύετε, η ερώτηση είναι η εξής. Βλέπουμε αυτά να αλλάζουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή και με τον Άσαντ που είχαν ανταλλάξει τέτοιες κουβέντες, ήταν σε τέτοιο βαθμό αντίθετη, κάποια στιγμή ήρθε η προσέγγιση και βλέπουμε ότι αλλάζει. Πιστεύετε όμως ότι έτσι όπως έχει εκπαιδευτεί τα τελευταία χρόνια η κοινωνία η τουρκική μπορεί να αλλάξει
ρώτα αν τυχόν και το πολιτικό, δηλαδή ο Ερντογάν, θέλει πάλι να πάει σε επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε, ότι υπάρχει κοινός εχθρός, οπότε Σιήτες και Σουνίτες θα βρίσκουν ενώπιον του κοινού εχθρού. Αυτό ισχύει στην περίπτωση της Χαμάς. Ας μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ιστορία μεταξύ Σουνιτών και Σιήτων δεν ισχύει πλέον όσον αφορά το Ισραήλ, διότι τα σουνιτικά αραβικά καθεστώτα, με τις συμφωνίες του Αβραάμ που ήταν πάρα πολύ προωθημένες και συνεχώς εξελίσσονταν, είχαν βρει έναν τρόπο να πορεύονται και να μην πολεμάνε μεταξύ τους. Μην ξεχνάτε όμως ότι για να γίνει αυτό προηγήθηκαν μαζικές και σε πολλαπλές χρονικές ιστορικές περιόδους επιθέσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Δεν τους βγήκε πουθενά, δεν τους βγήκε σε καλό. Οπότε το Ισραήλ υπολογίζει και γνωρίζει από την ιστορική του εμπειρία ότι πρώτα πρέπει να πει στην άλλη πλευρά ότι η στρατιωτική επιλογή είναι αδιέξοδη, ώστε να δημιουργηθεί σιγά σιγά το κίνητρο με ένα μείγμα καρότου και μαστιγίου, να δημιουργηθεί ένα μείγμα το οποίο θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ουσιοδός. Εκεί θα βάλει σοβαρά ανταλλάγματα πάνω, ώστε να πει στην άλλη πλευρά να συνεργαστεί. Αυτό το πράγμα έχω την αίσθηση ότι προσπαθεί να κάνει μακροπρόθεσμα και με το Ιράν. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε ακόμα στο επίπεδο της σύγκρουσης, ώστε να πιστεί ο αντίπαλος ότι αυτό το πράγμα που πάει να κάνει δεν του βγαίνει. Και έχω την αίσθηση ότι επίσης οι Ισραηλοί ποντάρουν σε αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Βλέπουν όλες αυτές τις πιέσεις στο εσωτερικό και πιστεύουν ότι ψή το χρόνο, προσεχώς, κάτι θα γίνει που θα αλλάξει τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο, ώστε σιγά σιγά να μπορέσει να βγάλει από τη λίστα των αντιπάλων, τουλάχιστον με την δυναμική που αυτό το πράγμα έχει τις τελευταίες δεκαετίες, και την πλευρά των Σιητών και του Ιράν. Όσον αφορά την Τουρκία, μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία και η Ιράν επίσης μπορεί σε τακτικό επίπεδο να συνεργάζονται, αλλά είναι στρατηγικοί ανταγωνιστές. Η Τουρκία σε ένα βαθμό απέκτησε τη σημασία που έχει λόγω της, για τη Μέση Ανατολή και λόγω της Σοβιετικής Ένωσης φυσικά, αλλά και λόγω της επανάστασης του 1979 στο Ιράν. Από την άλλη, η Τουρκία, ο Ερντογάν ειδικά, βρήκε την ευκαιρία να πλασάρει πάλι τον εαυτό του ως ηγέτη των απανταχού μουσουλμάνων. Στο πλαίσιο αυτό ξέφυγε. Υπήρχαν άνθρωποι και στην Ελλάδα, εμούν συμπεριλαμβανομένου, που προειδοποιούσαμε ότι αν κάποια στιγμή τελειώσει αυτή η ιστορία με την Ελλάδα και την Κύπρο, δηλαδή η πίεση μεγιστοποιηθεί, ο επόμενος στόχος είναι το Ισραήλ. Αυτό πλέον φαίνεται. Όλες οι προσπάθειες να έρθουν κοντά Ισραήλ και Τουρκία ήταν σε τακτικό επίπεδο. Από την ακόμα και την εποχή της Ασού Τσιλέρ, ακόμα και την εποχή, είχε προηγηθεί μάλλον η εποχή του Γεράσιμου Αρσένη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που είχε γίνει τότε και από νωρίτερα είχαν γίνει κινήσεις των Ισραηλινών προς την ελληνική πλευρά για συνεργασία, αλλά εμείς τότε είχαμε διαφορετική πολιτική. Είχαμε την πολιτική υπέρ των Αράβων, υπέρ των Παλαιστινίων. Παρότι η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε είχε αναγνωρίσει το Ισραήλ και είχε ξεκινήσει μια στροφή, θα ήταν πολύ προωθημένο όμως να προχωρήσει και δεν θα γινόταν δεκτό την ελληνική κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, Τουρκία και Ισραήλ ήρθαν πάρα πολύ κοντά. Και θυμάστε πόσο πολύ ανησυχήσαμε. Ήρθε βέβαια το 2010 και το επεισόδιο του Μαυρού Μαρμαρά, που απέδειξε ότι αυτές οι δύο χώρες δεν γίνεται με τα μυαλά που κουβαλά, αν θες να το πούμε στην απλή καθομιλουμένη, με τα μυαλά που κουβαλάνε δεν μπορούν να πάνε παρέα. Και αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Αν την προηγούμενη φορά πήρε μια δεκαετία για να βελτιωθούν, να προγίνει μια προσπάθεια αποκατάσταση των σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ, πόσο μάλλον τώρα θα χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή, όσο είναι ο Ερντογάν στην εξουσία, δεν υπάρχει δυνατότητα να τα ξαναβρουν αυτές οι δύο χώρες. Οι Ισραηλοί όμως κάνουν ένα πολύ μεγάλο σφάλμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών τους στην ουσία απεκάλεσε συζητήσιμους και σε εισαγωγικά καλούς τους κεμαλιστές και κακό τον Ισλαμιστή Ερντογάν. Ελπίζω να καταλαβαίνουν στην πραγματικότητα τι γίνεται και αυτό να είναι απλά ένα σφάλμα ή τέλος πάντων ένα ρητορικό σχήμα διπλωματικό αναγκαίο για να μην δείξει ότι απορρίπτει συνολικά την Τουρκία. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Ερντογάν στέκεται στα πόδια του από ένα μείγμα ισλαμισμού και εθνικισμού. Στο κομμάτι του εθνικισμού βάλτε μέσα τους κεμαλικούς. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Και είδατε και ποια ήταν η απάντηση του Εκρέμη Μάμογλου, του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, όταν προσπάθησε να τους διχάσει ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Κάτς,
λέγοντας, ας πούμε, βάζοντας σε δύο αντίθετα σημεία τον Ερντογάν και αυτόν. Δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα. Η Τουρκία δεν είναι φίλος του Ισραήλ, δεν μπορεί να γίνει φίλος του Ισραήλ. Αντιθέτως, ο ελληνισμός είναι η γέφυρα των Ισραηλινών για τους δυτικούς θεσμούς συνεργασίας και ασφάλειας. Η Κύπρος είναι το στρατηγικό βάθος που δεν διαθέτει, άρα είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα του Ισραήλ. Τα ίδια ισχύουν και για την Ελλάδα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος εάν η πολιτική που ασκεί η ελληνική πλευρά απέναντι στην Τουρκία βοηθάει στο να αποκομίσουμε τα μέγιστα από αυτή την ανάγκη που έχει από τον ελληνισμό αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, όλη αυτή τη χρονική συγκυρία. Θεωρώ ότι γίνονται λάθη. Ο τρόπος που χειριζόμαστε την Τουρκία, ο φοβικός τρόπος και το ότι δείχνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις οποιαδήποτε υποχωρήσεις για να βγαίνουμε, ας πούμε, στις συναντήσεις και να λέμε τι ωραία που πηγαίνουν όλα στα ελληνοτουρκικά, έχω την αίσθηση ότι στέλνει πολύ λάθος μηνύματα και στο Κάιρο και στην Ιερουσαλήμ. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Μάλιστα. Γερμανία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και θα είμαστε εδώ για να τα λέμε συχνά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.